παραγωγή του Ελαιολάδου ποσοτικά δεν φαίνεται να είναι καθόλου ικανοποιητική. Καλό αλλά λίγο θα είναι φέτος το ελαιόλαδο της Κρήτης. Ο καύσωνας που δημιουργήθηκε την Κυριακή του Πάσχα, με Δευτέρα του Πάσχα, δηλαδή τα σαραντάρια που πλήξανε το νησί μας, κάψανε το μικρό καρπό που λέγεται Ανθός. Αλλιώς θα είχαμε μια πολύ καλή βεντέμα και φέτος στην Κρήτη στο λάδι. Είναι περιοχές που έχουν πολύ λίγη ποσότητα, πάλι μεσαία, περιοχές για πολύ βεντέμα δεν υπάρχει στην Κρήτη φέτος. Η Έμπαρος ευτυχώς έχει, είναι μια καλή σεζόν φέτος για την Έμπαρο. Στα μέσα χωριά του Δήμου μας είναι κάτι στη μέση. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς πόσοι θα είναι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είναι γύρω στους 60 με 65 χιλιάδες τόνους και όχι 70 ή 80 που λέγαμε αρχικά. Όπως όλα δείχνουν, η χρονιά θα είναι εξαιρετική από πλευράς ποιότητας ελαιολάδου. Έχουν εξαιρετικό ελαιόλαδο φέτος. Οι αναλύσεις του ελαιολάδου είναι όλα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. Ίσως 80 έως 90% των περιπτώσεων οι οξύτες σημαίνονται μεταξύ 0,3 και 0,4. 3 έως 4 γραμμές όπως λένε οι παραγωγοί. Στο μεταξύ προβληματισμός επικρατεί για τις τιμές του ελαιολάδου, καθώς τις τελευταίες ημέρες μπαίνουν μειούμενες και κυμαίνονται σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης μεταξύ των 3 ευρώ και 50 λεπτών και των 3 ευρώ και 20 λεπτών. Να επισημάνουμε ότι οι τιμές για τα ίδια ποιότητας ελαιόλαδα στην Ιταλία είναι κάπως υψηλότερες. Και τη φέτος έχουν πέσει σε σχέση με πέρυσι, είναι γύρω στα 4 ευρώ. Και στην Ισπανία ακολουθούν εκεί κοντά, είναι στο 3,70-3,80. Εμάς η τιμή του 3,20 και του 3,5 ευρώ δεν μας λέει τίποτα. Γιατί το τσουβάλι, το λίπασμα πέρυσι, ένα σύνθετο λίπασμα που έβαζε ο ελαιοπαραγωγός που έκανε 20 ευρώ, φέτος κάνει στα 35, στα 37 και κάποιες φορές κάποια εξειδικευμένα λιπάσματα φτάνουν και στα 40 ευρώ. Όταν το καλλιεργητικό κόστος ανεβαίνει, όταν το πετρέλαιο έχει πάρει μια αύξηση 0,50 λεπτά το λίτρο, όταν τα εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, οι εργάτες γης δεν υπάρχουν και όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους δυσέβρετους εργάτες γης να ψάχνουν μεροκάματα 40 ευρώ, 50 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πάνε στον παραγωγό. Τώρα είναι γύρω στα 3,20 με 3,30. Αυτή είναι η πραγματική τιμή. Αν θα ανέβει τις επόμενες μέρες, που πιστεύουμε όλοι ότι θα ανέβει, θα είναι καλύτερο για όλους. Την ίδια ώρα, σε μείζον πρόβλημα για τους ελαιοπαραγωγούς, αναδεικνύεται το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Αν φέτος είχαμε κυρία Καρζιωτάκη βεντέμα στις ελιές, θα ήταν η χρονιά που θα μείνανε αμάζευτες. Εργατικά χέρια έχετε στη Βιάνο? Δυσκολεύουν. Κάθε χρόνο υπάρχει, είναι το μόνιμο πρόβλημα των όλων των αγροτών εδώ πέρα. Πρέπει να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου. Δεν υπάρχουν εργάτες γης και αυτό το εξαιρετικό προϊόν που βγάζει η Κρήτη μας, που λέγεται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, θα χαθεί και θα έχει ακριβώς την ίδια μοίρα της σταφίδας αν δεν πάρουμε πραγματικά μέτρα στήριξης.